την αγωνία τους για το κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, που όμως δεν φαίνεται ότι είναι πρόθεση του Υπουργείου να σχεδιαστούν με βάση τις δυσκολίες και τα κενά που αντιμετωπίζουν τα τρία τελευταία χρόνια, εκφράζουν οι μαθητές που κάθε άλλο παρά συγκεντρωμένοι και ήρεμοι κάνουν την προσπάθειά τους για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ λίγο μάθημα, πολύ λίγο σχολείο και το ΙΤΕΛΚΠΕΣ δεν βοήθησε καθόλου για τη γνώση μας, γιατί μείνουμε όλοι πίσω. Με το να μας αυξάνουν την ύλη και να μην ξέρουμε τι θα δώσουμε και πώς θα το δώσουμε, δημιουργείται μεγάλο άγχος. Θα είναι μια τεράστια αδικία και θα είναι μια τεράστια αποτυχία του συστήματος, τα οποία τα αποτελέσματα θα δούμε στην πράξη όταν θα εφαρμοστούν. Δυστυχώς, ελπίζουμε και ευχόμαστε έστω και τελευταία στιγμή να αισθανθούν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Επικεντρώνοντας τα κενά και την μη αποτελεσματικότητα της τηλεκπαίδευσης, που όπως τονίζουν δεν επέδωσε, αλλά και την οικονομική κατακεράυνωση των οικογενειών που αδυνατούν σε μεγάλο ποσοστό να στηρίξουν φροντιστήρια ή ιδιαίτερα για τα παιδιά τους, οι μαθητές νιώθουν ότι βάλλονται, καθώς υπό όλη αυτή την πίεση καλούνται να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τον κόφτη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, την ώρα που η ύλη δεν έχει μειωθεί και τα κενά τριών ετών είναι δυσαναπλήρωτα. Τα παιδιά ουσιαστικά που είναι τώρα στο Λύκειο έχουν πληρώσει το μαύρο μέτρο της τηλεκπαίδευσης. Δεν ξέρουν τι είναι σχολείο, είναι πάρα πολύ πίσω και το διαπιστώνουμε καθημερινά στην πράξη. Αποδόμησε τη σκέψη και τη δυνατότητα των παιδιών, το βλέπουμε στον αποδιοργανωμένο λόγο, στην αποσυγκρότηση και στην αδυναμία συγκέντρωση των παιδιών. Την ίδια αγωνία εκφράζουν εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές με φόντο και την Τράπεζα Θεμάτων για όλους τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα κρατήσει, όπως λένε, πολλά παιδιά στην ίδια τάξη. Παιδιά που υπέμειναν τις συνέπειες της τηλεκπαίδευσης, η οποία πάντως δεν υπολογίζεται ως διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας, αφού οι απαιτήσεις δεν έχουν αλλάξει. Πολλά μαθήματα έχουν χαθεί, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι. Το χάνεις λίγο εκεί πέρα, αλλά εντάξει, όλα τα παιδιά προσπαθούμε με φροντιστήρια, διάβασμα πάρα πολύ. Με το να κάνουμε τις μισές μέρες WebEx, τις άλλες μισές νοσούν παιδιά καθημερινά από τα τμήματά μας, από τις τάξεις μας. Δεν υπάρχει συνοχή, δεν ξέρουν. Υπάρχουν άλλα παιδιά που είναι πιο μπροστά στην ύλη, άλλα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα στο σχολείο λόγω του WebEx. Δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα. Συμμετέχοντας σε καταλήψεις και διευρύνοντας τους υγειονομικούς όρους, οι μαθητές ζητούν προσαρμογή και μείωση της ύλης των εξετάσεων σε όλες τις τάξεις και ειδικά στην τρίτη λυκείου, κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής και των συντελεστών βαρύτητα σε κάθε σχολή. Κατάργηση επίσης περιορισμού μηχανογραφικών και Τράπεζας Θεμάτων και δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.